εκτίμησης. Αν υπάρχει ρεπορτάζ, θα ήθελα έτσι να μας διευκολύνετε. Στο θέμα της διαπραγμάτευσης, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Μέχρι στιγμής υπήρξαν σημεία σύγκλησης, αλλά υπήρξαν και διαφωνίες. Τι σας κάνει να πιστεύετε, γιατί εκπέμπεται μια αισιοδοξία, όχι εσείς, από την κυβέρνηση, ότι συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι στους επόμενους σταθμούς θα βρεθεί μια σύγκληση γενικότερη. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό που δεν συνέβη μέχρι τώρα θα συμβεί, ας πούμε, σε μια τηλεδιάσκεψη, και αν ο χρονικός ορίζοντας, το χρονικό ορόσημο της 5ης Δεκέμβρη ισχύει? Κύριε Σκιαφάκα, νομίζω ότι έχουμε μία εμπειρία πλέον στις διαπραγματεύσεις και από την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης, αλλά και από τα προηγούμενα χρόνια. Και πάντα πριν κλείσει μία αξιολόγηση κάποιου προγράμματος, προφανώς, στο βαθμό που γίνεται διαπραγμάτευση και υπάρχει σύγκρουση, τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες πυκνώνει η διαδικασία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό ορίζοντα σημαντικό μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, όπου σίγουρα θα έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές ανακατατάξεις. Εμείς εκτιμούμε ότι σε πολλά σημεία έχουμε μπορέσει και έχουμε πλησιάσει αρκετά. Θέλετε αλλά να και μας πείτε και τα σημεία τα που σημεία, αισθάνεστε κοντά εγώ θεσμούς. Δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να υποκαταστήσω την διαπραγμάτευση που κάνει το Υπουργείο Εργασίας ή οποιοδήποτε άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Με αυτήν την έννοια θα μείνω στις τυπικές ανακοινώσεις. Αλλά θέλω να απαντήσω και στον πυρήνα της ερώτησής σας. Εκτιμούμε ότι ακόμα και σε αυτά που μας χωρίζουν υπάρχει αρκετός χρόνος αλλά και δυνατότητα ώστε οι διαφορές να γεφυρωθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Με αυτή την έννοια. Σε κανένα δύο θέματα όμως είναι χαόδης. Δηλαδή, κοιτάξτε, τα έχουμε ζήσει. Ήδη να γίνεται μια κουβέντα ότι αν δεν είναι 5 Δεκεμβρίου θα είναι 15. Αρχίσαμε να φεύγουμε με αυτή την έννοια. Η Αυγή, συγγνώμη, σε αυτό που λέει ο Χριστός, η Αυγή την Κυριακή μίλαγε για τον Γενάρη. Ότι η αξιολόγηση ενδεχομένως στις 5 του Δεκέμβρη θα γίνει μια συζήτηση για τα βραχυπρόθεσμα, για το χρέος, και ότι η αξιολόγηση θα κλείσει στα μέσα του Γενάρη. Κοιτάξτε, αυτό θα κριθεί βεβαίως και εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, είμαστε κοντά χρονικά, παρόλο που είναι πυκνός ο χρόνος, για να δούμε τι θα ολοκληρωθεί και πότε. Πάντως, εμάς, η βούλησή μας είναι το συντομότερο δυνατό. Στη διαδικασία της αξιολόγησης δεν παίζουμε καθυστερήσεις και διεκδικούμε να ολοκληρωθεί γρήγορα αυτή η αξιολόγηση, ώστε το 2017 να είναι ένα έτος ισχυρής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, να μπορέσει η χώρα να βγει μετά από 7 χρόνια στις αγορές και να μπορέσουν να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται οι κόκκινοι δείκτες της καθημερινότητας των πολιτών. Μία απάντηση ακόμα πολύ σύντομη, κύριε Ζαχαριάδη. Όταν λέτε ότι δεν προτίθεται η κυβέρνηση να ενδώσει σε υποχωρήσεις αρχών, τι εννοείτε? Το λέτε, σας έχω ακούσει και εσείς να το λέτε είναι σαφές. Σε συζητήσεις. Είναι σαφές. Έχουμε συμφωνήσει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι η Ελλάδα θέλουμε να αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης, της πτώσης και της καταστροφής. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν κάποιες από τις αξιώσεις των θεσμών ή τμήματος των θεσμών, για να είμαι ειλικρινής, γίνουν αποδεκτές όπως αυτή τη στιγμή μπαίνουν στο τραπέζι. Εάν έρθουμε και νομοθετήσουμε καταστροφικά μέτρα για την κοινωνία ή την οικονομία, το 2017 δεν θα μπορεί να είναι ένα έτος με ανάκαμψη της οικονομίας 2,7-2,8% που λένε τα στοιχεία και οι προβλέψεις. Θα είναι ένα έτος το οποίο δεν θα έχει αυτή την ανασυγκρότηση. Άρα λοιπόν, όσοι πραγματικά πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θέλει να βγει από την κρίση, πρέπει αυτά που συμφωνούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά από ένα χρόνο να μην έρθουμε και να πούμε κάναμε λάθος μέτρα, κάναμε λάθος πολλαπλασιαστές, είχαμε λάθος εκτιμήσεις. Ποια θα ήταν μια όπως καταστροφική νομοθέτηση που είπατε, επειδή κοιτάξτε, αναφερθήκατε η υιοθέτηση, στη λέξη. Η υιοθέτηση της απόλυτης ατζέντας του Δούνου του σε μια σειρά ζητημάτων που έχει εφαρμοστεί και δεν έχει πετύχει και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο, όπως για παράδειγμα η πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο
καταστρέφει και δεν βοηθά σε ανασυγκρότηση. Έχει μια κουβέντα τώρα και για το ρόλο του Δημοτού και στο κάτω-κάτω. Τις τελευταίες ημέρες. Ναι, πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Εμείς είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Εδώ δεν είμαστε μια χώρα της Βόρεια Αφρικής ή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αλλά αυτό τίθεται εδώ και 4-5 χρόνια. Αυτό τώρα πρέπει και να το καταλάβουν. Ναι, εντάξει. Μα πρέπει να έχει και την απέναντι άποψη. Πρέπει να το πείτε και στον κύριο Σόιμπλε που λέει ότι η Ελλάδα ζει πάνω από τις δυνάμεις. Εγώ ακούω για παράδειγμα. Στη γαλλική προεκλογική εκστρατεία ότι ο κύριος Φιγιόν θέλει να απολύσει 500.000 δημοσίους υπαλλήλους στη Γαλλία για να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία. Είναι μια συνταγή αυτό η οποία υπάρχει στο μυαλό αρκετών νεοφιλελεύθερων συντηρητικών. Ενδεχομένως για να ανακάμψει και η κυρία Λεπέν. Δεν ξέρω αν το κάνει για να ανακάμψει την κυρία Λεπέν. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι η αδελφή άποψη του κυρίου Φιγιόν στην Ελλάδα. Έχω αυτή την απορία. Δεν θα βρείτε πάντως αυτό το τραπέζι. Μακάρι. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιες απόψεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.